Παναγιώτα, τε πάτερ και δέσποτα, ελογημότατε κύριε καθηγητή μέλη της Ειδικούς Επιτροπής, κύριοι συνάδελφοι, σεβαστοί πατέρες, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φοιτητές και φοιτήτριες. Περιποιεί σε όλους μας ιδιαίτερη τιμή, Παναγιώτα, τε πάτερ και δέσποτα, η εδώ παρουσία σας, καθώς η μέρα τούτη για μας είναι σημαίνουσα. Σήμερα μου έδωσε ο πλήρως και η τιμή, εκπροσωπώντας το θεσμικό φορέα του οποίου προείσταμε, να υποδέχομαι και ταυτόχρονα να προπέμπω. Υποδέχομαι και καλωσορίζω εξ ονόματος όλων τους νέους φερέλπιδες φοιτητές αμφωτέρων των προγραμμάτων της Ακαδημίας και προπέμπω τους πρώτους πτυχιούχους του προγράμματος Ιερατικών Σπουδών. Φίλοι, φοιτητές και φοιτήτριες, η παιδεία που φιλοδοξούμε να προσφέρουμε στην Ακαδημία μας δεν είναι μόνο ξερή γνώση αυτονομημένη από αρχές και αξίες. Έχει θρησκευτικό, επιστημονικό και ανθρωπιστικό προσανατολισμό και περιεχόμενο. Αν λείψει η οραματική αυτή προοπτική, ο σκοπός μας μένει ανέφικτος και ανεκπλήρωτος. Απευθυνόμενος ειδικά προς εσάς, τους νέους πρωτοετής, σας διαβεβαιώνω εξ ονόματος όλων των διδασκόντων ότι θα έχετε καθ' όλη τη διάρκεια της εδώ παραμονής σας ολόθυμη τη συμπαράστασή μας σε ό,τι αφορά τη δική μας συμβολή στην ολοκλήρωση των προσδοκιών σας. Από εσάς, τους απερχόμενους, ζητούμε να μην λησμονείτε την τροφό σχολή σας και εύχομαι μια κατά Θεόν πορεία στην όποια ενασχόλησή σας. Θα ήθελα να πω ειδικά σήμερα πολλά. Με περιορίζουν και μου το απαγορεύουν ο χρόνος και η εδώ παρουσία του πεπλημένου ιεραρού ποιμενάρχη μας. Παναγιώτατε Πάτερ και Δέσποτα, όπως προείπα, η εδώ παρουσία σας περιποιεί προς όλους μας ιδιαίτερη τιμή και επιβεβαιώνει για μια ακόμη φορά την όντως πατρική αγάπη και το αμέριστο ενδιαφέρον σας. Ενώπιόν σας καταθέτω την ευγνωμοσύνη μας προς το πρόσωπό σας για όσα από ανίστακτη αγάπη μας παρέχετε. Πιστεύοντας ότι ο δικός σας πατρικός λόγος, λόγος θερμουργός, διαχρονικός, μεστός σοφίας και εθνικής ανατάσσεως είναι απαραίτητος για όλους μας, αφού καταθέσω το σεβασμό, την τιμή, την υγιή αγάπη και τις ολόθερμες ευχές ολόκληρης της Ακαδημίας, σας παρακαλώ να παρέλθετε του βήματος και να απευθύνετε κατά το ιωθός προς τους φοιτητές λόγω νουθεσίας, διεγείροντας για μια ακόμα φορά καρποφόρα φρονήματα πνευματικής και εθνικοθρησκευτικής γονιμότητας. Ευχαριστώ.